Σήμερα άρχισε να ομαλοποιείται η κατάσταση στην αγορά των καυσίμων, καθώς από το απόγευμα ξεκίνησε σιγά σιγά η προμήθεια των πρατηρίων με βενζίνες, καθώς και με ποσότητες πετρελαίου κίνησης αλλά και θέρμανσης. Με τους περισσότερους βενζινοπόλες να έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής, λόγω της έλλειψης αποθεμάτων τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας απεργίας των τελωνιακών αλλά και των βιτιοφόρων. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης έχει οριστεί στα 93 με 96 λεπτά το λίτρο, συνιστώντας υπομονή στους καταναλωτές που έχουν προχωρήσει τις παραγγελίες τους εδώ και καιρό. Θα εξομαλυνθεί όλη η αγορά το Σαββατοκύριακο, θα λειτουργήσουν και αύριο τα δηληστήρια. Λίγο υπομονή στον κόσμο. Η πρώτη φάση θα κινηθεί καλά ομαλά και στα καύσιμα που έχουν μείνει σε όλα τα πλατήρια σχεδόν μηδέν και για το πετρέλαιο θέρμανση που δεν έχει πάρει ούτε για πρώτη δόση ο καταναλωτής. Απλώς τα μάτια ανοιχτά, γιατί μετά την Τετάρτη και Πέμπτη για την επόμενη δόση δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα, γιατί είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στα πετρελαιοδίπου που ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις απεργιακές. Φιδωλοί, ωστόσο, εμφανίζονται και οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν γεμίζουν πλέον τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους λόγω έλλειψης χρημάτων, ακόμη και αν υποχρεωθούν λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων να μείνουν χωρίς καύσιμα. Λόγω χρημάτων και λόγω ακρίβειας της βενζίνης, βάζουμε όσο για να πάμε στη διαδρομή που θέλουμε. Και μετά ξαναβάζουμε πάλι από λίγο. Ναι, απλά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα από τις επόμενες μέρες λόγω απεργίας των δυτίων. Από τις επόμενες μέρες θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να πάρουμε και τα πόδια ή το ποδήλατο ή δεν ξέρουμε τι άλλο θα γίνει. Πάντως πουλάρισμα δεν γίνεται.